Γραμμιμάχης που σφυριλατεί την ενότητα του κόμματος και διευρύνει τις δυνάμεις της παράταξης με πραγματικό άνοιγμα στην κοινωνία, χαρακτηρίζουν κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τις περιφερειακές συνδιασκέψεις που έχουν ξεκινήσει σε όλη τη χώρα. Κατάληξη αυτού του οδηπορικού προς το λαό είναι η εθνική συνδιάσκεψη του κόμματος που θα γίνει 11 με 13 Ιουλίου, όπως αποφάσισε ο Αντώνης Σαμαράς, με στόχο να σταθεροποιήσει τον έλεγχο μέσα στο κόμμα του. Όπως βλέπετε και στο Ηράκλειο, όπως και στις άλλες πόλεις, υπάρχει μια μαζική συμμετοχή των στελεχών της παράταξης. Είναι μια διάχυτη ανησυχία όχι μόνο των στελεχών αλλά και της κοινωνίας. Και περιμένουμε μέσα από αυτή την κινητοποίηση να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις δυσκολίες που περνάει σήμερα η Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη εθνική. Είναι μια παράταξη που στον κώδικα των αξιών της έχει πρώτα την Ελλάδα. Και ασφαλώς είναι η παράταξη η οποία δεν θα οδηγήσει την Ελλάδα στα βράχια. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την προσυνδιάσκεψη της Κρήτης που θα γίνει στο Ηράκλειο, παρουσία του Αντώνη Σαμαρά την επόμενη Κυριακή πραγματοποιήθηκε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Διευρυμένη σύσκεψη, παρουσία και της πρώην Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννης, του επικεφαλής των Ευρωβουλευτών Μανώλη Κεφαλογιάννη και των βουλευτών της Κρήτης Λευτέρη Ευγενάκη και Γιάννη Κεφαλογιάννη. Βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ στο Ηράκλειο, στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας που κάνει το κόμμα μετά από μια εκλογική ήττα όπως αυτή του Ιανουαρίου, να μπορέσει να ξαναβρει την επαφή τόσο με την κοινωνία όσο και με όλες εκείνες τις κοινωνικές, επαγγελματικές και άλλες ομάδες, οι οποίες 4 μήνες περίπου μετά τις εκλογές βλέπουν ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αδυνατεί δυστυχώς να ανταποκριθεί στα μεγάλα προβλήματα και στα μεγάλα αιτήματα του κόσμου. Η Νέα Δημοκρατία κόμμα ευθύνης, μια κεντροδεξιά καθαρά φιλοευρωπαϊκή παράταξη, ανοίγει τις πόρτες, ανοίγει το διάλογο, ασκεί κριτική ή ακούει την κριτική από τα στελέχη τους και όλοι μαζί προχωρούμε μπροστά. Προχωρούμε μπροστά για να δυναμώσουμε για άλλη μια φορά τον υπεύθυνο λόγο, αυτό που θέλει να ακούσει σήμερα ο πολίτης, μπροστά στην αγωνία, μπροστά στην ασάφεια και σε όλη αυτή την αγωνία που επικρατεί στον κόσμο και στους οικογενειάρχες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιφερειακές προσυνδιασκέψεις, καθώς πιστεύει ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης θα ανακάμψει μετά τη βαριά ήττα που υπέστη στις εκλογές του περασμένου Ιανουαρίου.